Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Μας παρακολουθείτε ζωντανά μέσα από τα τηλέφωνά σας, από τους υπολογιστές σας, από τα τάμπλετ σας. Είμαστε εδώ κάθε μέρα για να ρίχνουμε μια ματιά μαζί στα θέματα της επικαιρότητας που μας απασχολούν. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου. Καλημέρα, Νικολέτα. Θα συζητήσουμε και σήμερα όλα αυτά τα θέματα που πρέπει να γνωρίζετε τώρα που είστε στη δουλειά σας, αν δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα και θα θέλετε να τα γνωρίζετε στο ξεκίνημα της μέρας σας, θα τα συζητήσουμε. Θέματα επιμελημένα από την πραγματικά πολύ καλή δημοσιογραφική ομάδα του ζούγκλα.gr. Σήμερα η μέρα είναι Τετάρτη. Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, τελειώνει ο μήνας. Καλός καιρός ακόμα θα λέγαμε, πολύ και καλός καιρός. Να δούμε λίγο... Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 19 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα. Και οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Όπως είπαμε, σήμερα είναι 30 σε Οκτωβρίου, σε Μετεβρίου πήγα να πω εντωμεταξύ. Πάει και Οκτώβρης, Έλληνα. Πάει και Οκτώβρης, όντως. Να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Σήμερα γιορτάζει ο Αστέριος, γιορτάζει η Αστέρο, γιορτάζει ο Ζινόβιος, γιορτάζει η Ζινοβία, γιορτάζει ο Κλέοπας, γιορτάζει και ο Μαρκιανός. Χρόνια σας πολλά σε όλους. Να πούμε χρόνια πολλά και στη φίλη μου τη Θεοδώρα Έλενα, η οποία σήμερα έχει γενέθλιά της. Να σε χαιρόμαστε, Θεοδώρα, ό,τι επιθυμείς. Χρόνια σου πολλά, Θεοδώρα, και από εμάς εδώ, και ας μη σε ξέρουμε, δεν έχει σημασία. Έχω ένα παράπονο. Για δεν μου έχεις πει πόσες μέρες είναι ακόμα για τα Χριστούγεννα. Έχω χάσει το μέτρημα. Είναι 30 και 25, 55, 56 μέρες. 56 μέρες. Λοιπόν, έχετε 56 μέρες ακόμα μέχρι τα Χριστούγεννα. Σιγά σιγά τώρα, το τέλος Νοεμβρίου, θα αρχίσουμε να στολίζουμε. Θα στολίσουμε εδώ και το πλατό, οπωσδήποτε. Λοιπόν, να πάμε να δούμε λίγο τα σημαντικά. Όχι, λάθος. Πριν πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, η Νικολέτα Τσίκου από εδώ δίπλα μου θα μας πει τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-55-500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρωτοανάρτηση1@gmail.com, στο facebook στο www.facebook.com/πρωτοανάρτηση και μπορείτε να μας βρείτε και στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Λοιπόν, και αφού ακούσατε τους τρόπους επικοινωνίας, έχουμε πει περιμένουμε τα βίντεο σας. Δεν θα παίξουμε βίντεο ευχάριστο της ημέρας μάλλον, μέχρι να μας στείλετε τα δικά σας. Λοιπόν, όχι, θα παίξουμε, απλά περιμένουμε και τα δικά σας. Θα ήταν ωραίο να έχουμε αυτό το παιχνίδι, ας το λέγαμε, μεταξύ μας. Λοιπόν, να διαβάσουμε μάλλον τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1821 καταπνίγεται από τους Τούρκους η επανάσταση στη Χαλκιδική, όταν ο βαλής της Θεσσαλονίκης Μεχμέτε Μιν Πασάς με δύναμη 14.000 ανδρών επιτίθεται κατά τον υπό τον ηρωικό Εμμανουήλ Παπάσου στις 1.500 Έλληνες υπερασπιστές της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Από τους 1.500 Έλληνες χάνουν τη ζωή τους οι περισσότεροι. Το 1849, 3.000 άνθρωποι παρακολουθούν την κηδεία του Φρεντερίκ Σοπέν στο Παρίσι. Ανάμεσα σε αυτούς που μεταφέρουν το φέρετρό του είναι ο σκηνοθέτης Τζιάκομο Μέγερ Μπέρ και ο ζωγράφος Ευγένιος Ντέλα Κρουά. Το 1908 εμφανίζονται στους δρόμους της Αθήνας τα πρώτα τραμ, ηλεκτρικά τραμ, τα οποία αντικαθιστούν σταδιακώς στα υπήλατα. Λόγω του ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο περιστάσεων κανονισμός, τα τραμ επί του παρόντος θα σταματούν εκεί που το ζητούν οι επιβάτες. Τις θυμάσαι αυτές τις σκηνές που πιανόντουσαν και από πίσω, στα έργα που έδειχνε που περνάγαν τα τραμ και πιανόταν ένας οπλοδόρος. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό ήταν τελείως επιστημονική φαντασία. Να κρατηθεί. Όχι, δεν ήταν επιστημονική φαντασία. Ναι, αλλά φαντάζω τώρα έναν άνθρωπο να κρατιέται πίσω από. Κι όμως κρατιόντουσαν, ανεβαίναν. Λοιπόν, το 1927 σημειώνεται αποτυχημένη η δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, Παύλου Κουντουριώτη. Ενώ το 1930 είναι η υπόθεση του χειροστασίου. Έτσι έμεινε στην ιστορία η απόπειρα κινήματος των παγκαλικών αξιωματικών της Θεσσαλονίκης, η οποία εξουδετερώθηκε στη γέννησή της. Αργότερα το 1971 ο Τζον Λένον και η The Plastic Ono Blunt ανεβαίνουν στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το άλμπουμ Imagine. Θα ήταν πολύ ωραία άμα μπορούμε να το παίξουμε το Imagine. Πολύ ωραίο κομμάτι. Μπράβο. Λοιπόν, θα το παίξουμε σε λίγο όμως να το ακούσουμε. Αφού δεν έχουμε έτσι το βίντεο της σήμερα, θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι.
Λοιπόν, να δούμε και ποιες σημαντικές προσωπικότητες έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Το 1888 γεννήθηκε ο Κώστας Τσικλιτήρας, ο Έλληνας αθλητής του Στίβου. Ήταν 4 φορές Ολυμπιονίκης στα αγωνίσματα άνευ φόρας. Το 1896 γεννήθηκε ο μεγάλος Έλληνας ποιητής Κώστας Καριωτάκης. Ενώ το 1957 γεννήθηκε ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Έλληνας τραγουδοποιός που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Τρύπες. Ένα γνωστό τραγούδι που το ακούσαμε αρκετά τον τελευταίο καιρό είναι το «Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ», το οποίο το είχε τραγουδήσει και ο δολοφονημένος πλέον Παύλος Φίσας. Το ακούσαμε και αυτό το τραγούδι και αυτό θα μπορούσαμε να το ακούσουμε αν θέλετε στη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε πολύ συνεργάσιμη ομάδα, ό,τι τους λέω σήμερα μου λένε ναι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ποιοι έχουν αφήσει τελευταία τους πνοή σαν σήμερα. Το 1910 άφησε την τελευταία του πνοή ο Ερίκος Δινάνο, ο Ελβετός αυτός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ο ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος βραβεύτηκε και με Νόμπελ Ειρήνης. Το 1901 γεννήθηκε στις 8 Πέμπτου του 28, ενώ να πούμε ότι σαν εχθές, το είπαμε και χθες σαν σήμερα, ίδρυσε τον Ερυθρό Σταυρό. Αργότερα το 1966, τελευταία του πνοή άφησε ο Γιώργος Θεοτοκάς, ο Έλληνας αυτός λογοτέχνης και θεατρικός συγγραφέας. Ενώ το 1988 άφησε την τελευταία του πνοή ο Τάσος Λιβαδίτης. Θα διαβάσουμε ένα μικρό αποσπασματάκι που σήμερα διαβάσαμε και στο Facebook. Είναι πολλοί σήμερα αυτοί οι οποίοι έχουν ανεβάσει στο Facebook διάφορα. Πραγματικά, όπως λέει αυτή η κοπέλα εδώ πέρα που διαβάζω, τι θησαυρούς άφησε πίσω του αυτός ο μεγάλος άνθρωπος. Και λέει, και σμίγουν και χωρίζουν οι άνθρωποι και δεν παίρνει τίποτα ο ένας από τον άλλον. Γιατί ο έρωτας είναι ο πιο δύσκολος τρόπος να γνωριστούν, γιατί οι άνθρωποι σύντροφε ζουν από τη στιγμή που βρίσκουν μια θέση στη ζωή των άλλων και τότε κατάλαβες γιατί οι απελπισμένοι γίνονται οι πιο καλοί επαναστάτες. Γενικώς να πούμε ότι είχε ένα επαναστατικό ύφος ο Λιβαδίτης στα έργα του. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα και ήρθε η ώρα να διαβάσουμε τους τίτλους των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Και να ξεκινήσουμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Χωρίς επίδομα θέρμανσης 150.000 φοιτητές. Εξαιρούνται τα προστατευόμενα μέλη από την χορήγηση του βοηθήματος, παγώνοντας τους σπουδαστές που ζουν μακριά από τις οικογένειές τους. Στα 45 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το κόστος για το κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν πρόσβαση στο επίδομα. Και να συνεχίσουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Στρατιωτικός νόμος αλλά Μητσοτάκη. Από ξαφνικό θάνατο επιχειρήσεων και διαθεσιμότητες ή 15.000. Και να πάμε στην εφημερίδα Το Έθνος. Νόμος Κούπα για εισφορές και συντάξεις. Προσωρινή σύνταξη 95% μέσα σε 4 μήνες. Σύνταξη στα 62 για αγρότες με 40 έτη στον ΟΓΑ. Ακίνητα. Εξαιρούνται από τον φόρο τα αγροτικά κτίσματα. Λιώνουν οι πάγοι για ενέργεια και ΟΣΕ, ενώ ο Πάγκαλος άναψε φωτιές χωρίς λόγο. Και να πάμε και στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Ξέπλυνε τι είπα ο Πάγκαλος. Η δήλωσή του με νόημα όλοι μαζί παρακολουθούσαμε απενεχοποιεί το διεθνή και εθνικό χαφιεδισμό από φανερές και μυστικές υπηρεσίες. Κοροϊδία από το 2028, σύνταξη στα 62 οι αγρότες. Ενώ διαβάζουμε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι απολύσεις είναι σαν εφαρμογή στρατιωτικού νόμου, ενώ χωρίς ΕΟΠΗ από Δευτέρα τα διαγνωστικά κέντρα. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εφημερίδα Δημοκρατία. Νέα περιπέτεια με κοριούς. Πικρή δικαίωση για τον Καραμανλή 8 χρόνια μετά. Την ώρα που όλη η κοινωνία γονατίζει από την υπερφορολόγηση, περιμένοντας τα μέτρα, κατέφτασε και ο ιός των παρακολουθήσεων. Πάγκαλος, ακούγαμε τι έλεγαν οι πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε Αθήνα και Άγκυρα. Και στην εφημερίδα Ημερησία, μάχη με την Τρόικα. Αγωνιώδες προσπάθειες στο παρασκήνιο για να βρεθεί συμβαστική λύση. Οι δανειστές επιμένουν για πρόσθετα μέτρα 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση απαντά ότι το δημοσιοοικονομικό κενό είναι μόλις 500 εκατομμύρια. Τηλεφωνική επικοινωνία με την Μέρκελ θα έχει εντός της εβδομάδας ο Αντώνης Σαμαράς.
και να πάμε να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Στριγμή λόγω φόρου ακινήτων. Ερώτηση 22 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τα αγροτεμάχια. Αντιδράσεις και στο ΠΑΣΟΚ. Ξανά άρχισε ο έλεγχος παράνομης στάθμευσης στην Αθήνα. Ενώ ευκολότερο το επιχειρήν στην Ελλάδα διαπιστώνεται στην έκθεση του Doing Business που συντάσσει Παγκόσμια Τράπεζα. Ευρώπη, Ασία και υποθαλασσίως. Ενώ η ρωσόφωνη μαφία εμπλέκεται στο ελληνικό καρτέλ της κοκαΐνης. Σάλλος και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τις υποκλοπές. Και στην εφημερίδα η Ναυτεμπορική σε αναζήτηση 500 εκατομμυρίων για τα κενά των ταμείων. Πρόστιμα διασταυρώσεις στοιχείων, ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών. Ψάχνουν τους κωδικούς για περικοπές. Αναζητούνται κονδύλια που μπορούν να μειωθούν εν ώψη ερχομού της Τρόικας. Στην εφημερίδα η Εσπρέσο, σοκ από την Τενίση. Χωριό για παιδιά προβληματικών οικογενειών, ετοιμάζει ηθοποιός. Μιμή, ελπίζω το όνειρό μου αυτό να πραγματοποιηθεί. Η Τρέμη στον Γύψο, έσπασε το χέρι της μέσα στο σπίτι. Και να πάμε και στην εφημερίδα ο Ριζοσπάστης, να σημάνει συναγερμός για την κοινωνική ασφάλιση. Από την Κυριακή 3 Νοεμβρίου να πούμε ότι ο Ριζοσπάστης θα κυκλοφορεί με νέα μορφή, πλούσια θεματολογία, αρθρογραφία, σχολιασμό και νέες σελίδες. Ενώ στη Λαϊκή Επιτροπή του 5ου και του 6ου Διαμερίσματος Αθήνας, έμπρακτη αλληλεγγύη σε οικογένειες της περιοχής που έχουν ανάγκη. Και στην εφημερίδα η Αυγή, αναβρασμός για το μόνιμο Χαράτσι. Ναρκοπαίδιο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για το χωρίς εξαιρέσεις μόνιμο Χαράτσι σε αγροτεμάχια και κίνητα. Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών από 24 βουλευτές. Ο ανεξάντλητος Θεόδωρος Πάγκαλος ξεπλένει τους Αμερικανούς για τις υποκλοπές. Ενώ η BlackRock βλέπει άνοιγμα 5,5 δις στις τράπεζες και ύφεση ακόμη 2 χρόνια. Αυτή ήταν η τίτλη των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και ήρθε η ώρα να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών. Νικολέτα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Να τα λεφτά, το ενδιαφέρον από Έλληνες, τις ομογένειες και επιχειρηματίες της Κύπρου να συνδράμουν και η δυνατότητα αγοράς μετοχών έναντι 10 ευρώ από τον κόσμο. Απόψε μπαίνει το πρώτο τούβλο για την ανέγερση της Αγίας Σοφίας και η SD γράφει τα ποσά που θα είναι άμεσα διαθέσιμα. Και στην εφημερίδα η Πράσινη, δεύτερο παστέλι στον Τσιφτετέλη. Νίκη πρόκριση μέσα στο Ηράκλειο. Ηράκλειο παίρνει το τριφύλι με φόντο την κούπα. Στην Goal News διαβάζουμε φήμωτρο με όραμα. Ολυμπιακός θα πάει επιθετικά. ΑΕΚ μπαίνουν τα λεφτά. ΠΑΟΚ το ντόμινο του κάτσε. Super League έχει κάστρο στο Αγρίνιο. Ενώ πρώτα η πρόκριση μετά το ντέρμπι. Ο ΠΑΟ υπερασπίζεται το 2-1 του πρώτου αγώνα στη Λεωφόρο, θέλοντας το εισιτήριο μετά από δύο συνεχόμενους αποκλεισμούς στην Κρήτη. Και στην εφημερίδα το φως των σπορ, το κυνήγι. Το κυνήγι του Χίτμαν. Ενώ απόψε με Φωκικό, διαβάζουμε επίσης αύριο με Bayern. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη γερμανική ομάδα. Θα το δείξει η Nova Sport 3 στις 9 και 4. Ενώ η Τσιγκάνα Καλονή είχε το όνομα και ο Πανετολικός στη Χάρη. Με ένα ωραίο 4-0. Στην εφημερίδα Live Sport, μόνος του πέρασε δια περιπάτου η απαγόρευση και πιστοποιήθηκε ότι ο ΠΑΟ δεν έχει συμμάχους και στηρίγματα. Αντισυνταγματική θέλει να βγάλει το τριφύλι την απόφαση της Λίγκα που δεν επιτρέπει λέξη κατά συνεταιρισμού και των συνεργατών του. Ενώ στην εφημερίδα η Γάτα, τριάδα με δύο άσους και ένα γκολ από το βέλγικο πρωτάθλημα και το κύπελο Δανίας, οι επιλογές για την βασική πρόταση. Και να διαβάσουμε και την ώρα των σπορ, οι 8 μέρες που φέρνουν γήπεδο. Από τη σφαίρα του οράματος σε αυτή τις πράξεις περνάει μέσα στο οκταήμερο που ξεκινάει σήμερα η Αγία Σοφιά. Ενώ ανοίγει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 30 εκατομμυρίων ευρώ της δικέφαλος στη σημερινή της εταιρείας. Λοιπόν, και να πάμε και στον πρωταθλητή. Σε όλα έφυγε για χρυσό παπούτσι. Με 12 γκολ άφησε πίσω Μέση και Κριστιάνο. Ανεβαίνει συνεχώς ο πιστολέρο. Και φυσικά μιλάμε για τον Κώστα Μήτρογλου. Με οδηγό τον Ταλού στα σχέδια του Μίτσελ. Τα σπάει ο θρύλος. Κορυφαίος παίκτης, κορυφαίος σκόρερ, κορυφαίοι assistment και κορυφαίοι σε όλα. Θέλει σαν τρελό πίσω τον Γκάμπελ. Είμαι ευτυχισμένος εδώ, απαντάει στον Βενγκέρ. Και κλείνουμε με την εφημερίδα. Ο Γαύρος όλοι μέσα στη Λεωφόρο. Ή θα κρατήσει αρκετούς για την Μπενφίκα.
Προς ποια επιλογή συγκλίνουν οι πρώτες πληροφορίες αλλά και οι εκτιμήσεις από το Ρέντι. Υποψήφιος ο Γιαταμπαρέ. Ο Τσόρι θέλει να προλάβει και τον Πάο, με τους Πορτογάλους πάντως θα είναι σίγουρα. Μασάντο και Μπόγκ οριστικά έξω από το Σάββατο και πολύ δύσκολα για την Τρίτη. Ενώ διαμαρτυρία Πανθρακικού για τα αποδυτήρια στη Λεωφόρο. Το φάλτσο της ελληνικής αστυνομίας. 20 πόντους στην Ευρωλίγκα και στο ΟΑΚΑ για το κύπελο. Αυτά ήταν και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών εφημερίδων. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η πρώτη, η νούμερο ένα μάλλον, ηλεκτρονική εφημερίδα, zoungla.gr. Στον πάγο, 150.000 φοιτητές. Υπουργική απόφαση για το επίδομα θέρμανσης εξαιρεί τα προστατευόμενα μέλη. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας. Παίρνουν πινακίδες στο στόχαστρο ιδιοκτήτες πολυτελών αυτοκινήτων με βουλγάρικα νούμερα. Το αδιαφόρητο επικρατεί στο πάρκινγκ του σώματος δίωξης ηλεκτροοικονομικού εγκλήματος. Το τρίτο πρωτοσέλιδο, πιστοχώρηση μετά τις αντιδράσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών απέσυρε τη φορολόγηση για στάνες και μαντριά. Αυτά ήταν και τα πρωτοσέλιδα του Ζούγκλα.gr. Να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Γεια σας και πάλι. Μας παρακολουθείτε ζωντανά. Είμαστε η πρώτη ανάρτηση και είμαστε εδώ κάθε πρωί από τις 9 και κάτι μέχρι και τις 11 να συζητούμε όλα αυτά τα θέματα της ελληνικής αλλά και της διεθνούς επικαιρότητας που μας απασχολούν και σας απασχολούν. Νικόλετ, να επενθυμίσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Βεβαίως, λοιπόν, μπορείτε να μας καλείτε στο 211 καθημερινά, να πούμε στο 211-55-55-500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρωτοανάρτηση1@gmail.com, να μας βρίσκετε στο Facebook, στο www.facebook.com/πρωτοανάρτηση και φυσικά στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Ακούσαμε και τους τρόπους επικοινωνίας, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Και όπως είπαμε, σαν σήμερα πριν πολλά χρόνια, το Imagine σκαρφάλωσε στο νούμερο ένα των μουσικών τσάρτ, ας το πούμε. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε όπως σας υποσχεθήκαμε και επιστρέφουμε.
Καλά, αυτό το βλέμμα του Τζον Λένον στο Γιώκο Όνο στο τέλος του βίντεο πραγματικά ήταν όλα τα λεφτά. Είδες με τι έρωτα και πάθος πραγματικά την κοίταξε. Είχαν ηχογραφήσει, αν θυμάμαι καλά, ένα δίσκο, ένα CD κάποια στιγμή, στο οποίο ουσιαστικά είχαν ηχογραφήσει τους οργασμούς της Γιώκο Όνο από τον Τζον Λένον. Το ήξερες? Δεν το ήξερα. Εσύ το ξέρετε όμως, ε? Ναι, το είχα διαβάσει στην εφημερίδα Το Έθνος και έκανα πάρα πολύ ωραίο. Ή στο Βήμα. Πολύ ωραίο αφιέρωμα στον Τζον Λένον και σε όλη του τη ζωή, τέλος πάντων. Πραγματικά. Το αναλύσανε πλήρως, ε. Ναι. Εντάξει, τα παιδιά των λουλουδιών ήταν. Εντελώς τα παιδιά των λουλουδιών. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δούμε, να αρχίσουμε να διαβάζουμε και να λέμε, να συζητάμε μαζί τα θέματα που μας απασχολούν μετά το Imagine. Καμία σχέση η εποχή τότε με την σήμερα. Τότε βγάζανε τόσο ωραία αριστουργήματα και περιγράφανε πραγματικά κόσμο. Ωραίο και ονειρικό. Τώρα περιγράφουμε έναν κόσμο δραματικό. Αυτό. Πάμε να τον δούμε λίγο αυτόν τον δραματικό κόσμο. Πραγματικά με όλα αυτά που συμβαίνουν. Να πούμε πως πρόωρο τέλος είχαν οι ελπίδες της οικογένειας του μικρού Μπεν Νίνταμ, καθώς από τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA αποδείχτηκε ότι ο νεαρός που διαμένει στη Λεμεσό και έμοιαζε με τον αγνοούμενο δεν έχει καμία σχέση μαζί του. Τα αποτελέσματα του συγκριτικού τεστ DNA στα δείγματα του γιου της 41χρονης Βρετανίδας και του νεαρού που παρουσιάστηκε στις αρχές στην Κύπρο, αφού του είδε πως τον αναζητούσαν λόγω της ομοιότητάς του με τον Μπεν Νίνταμ, δεν ήταν τα αναμενόμενα για τους τραγικούς γονείς που αναζητούν το γιο τους από το 1991. Η Βρετανίδα μητέρα του αγνοούμενου, μιλώντας στο zoukla.gr, είχε αναφέρει ότι βλέπει ομοιότητα μεταξύ του νεαρού στην Κύπρο, ο οποίος δήλωσε ότι είναι 21 ετών και κατάγεται από τη Ρουμανία. Και φυσικά στην ομοιότητα μεταξύ του νεαρού αυτού και του Μπεν. Είχε τονίσει μάλιστα ότι είχε βάλει την φωτογραφία του νεαρού δίπλα από τις φωτογραφίες του Μπεν και του πατέρα του, επιβεβαιώνοντας τις ομοιότητες. Τα νεύρα μου είναι τεντωμένα. Έχουμε βρεθεί σε αυτή την θέση εκατοντάδες φορές. Αλλά ποτέ πριν στο σημείο της σύγκρισης DNA με το δείγμα που έχουμε από τον Μπεν, δήλωσε η Κέρι Νίνταμ.
Δυστυχώς το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να βρίσκεται ο μικρός Μπεν μετά από 22 χρόνια. Τελικά όμως, όπως διαπιστώθηκε από την εξέταση DNA, ο νεαρός που απεικονίζεται στο βίντεο στην Κύπρο δεν είναι ο Μπεν Ίντα. Και επειδή όλη αυτή η υπόθεση και με τον Μπεν ξεκίνησε από τότε που βρέθηκε η μικρή Μαρία να μένει μαζί με τους δύο Ρωμά από τα Φάρσαλα, έτοιμα αποφυλάκησης κατέθεσαν οι δύο Ρωμά, οι γονείς που έμειναν μαζί με τη μικρή Μαρία, έτσι κατά τους συνηγόρους του ζεύγους, δεν τίθεται θέμα αρπαγής της μικρής Μαρίας, οπότε η κατηγορία για αρπαγή ανηλίκου δεν έχει ισχύει. Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης των δύο Ρωμά από τα Φάρσαλα που εμφανίζονται ως γονείς της μικρής Μαρίας, κατέθεσαν εχθές οι συνήγοροι υπεράσπισής τους. Όπως από την Παρασκευή είχε αναφέρει η ΑΠΕ ΜΠΕ, η κατάθεση της προσφυγής σήμερα ήταν αναμενόμενη. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, σύμφωνα με τις οποίες το Υπουργείο Εσωτερικών της Βουλγαρίας ανακοίνωσε ότι βάσει των σχετικών εξετάσεων DNA, βιολογικοί γονείς του παιδιού είναι οι δύο Ρωμά από την Βουλγαρία, οι οποίοι παραδέχτηκαν ότι οικειοθελώς έδωσαν το παιδί. Κατόπιν τούτο, κατά τους συνηγόρους των Ρωμά από τα Φάρσαλα, δεν τίθεται θέμα αρπαγής του παιδιού, οπότε η κατηγορία τους δεν έχει αποδοθεί για αρπαγή ανηλίκου. Παράλληλα, με εκείνη της υπαρχής ψευδούς βεβαίωσης, κατά εξακολούθηση δεν είναι σε ισχύ. Για το αίτημα της υπεράσπισης των Ρωμά, αναμένεται να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Λάρισας με την έκδοση σχετικού βουλεύματος στο επόμενο διάστημα. Στο μεταξύ, όπως έκαναν γνωστό οι συνήγοροι του ζεύγου, στον Ρωμά από τα Φάρσαλα, στις προθέσεις τους είναι, εφόσον οι εξελίξεις σε νομικό επίπεδο είναι ευνοϊκές ως προς το αίτημα αποφυλάκησής τους, να διεκδικήσουν την επιστροφή της Μαρίας στην οικογένειά τους και να προβούν σε διαδικασίες νόμιμης υιοθεσίας. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο ήταν αρκετά σημαντικό και είχε συγκλονίσει όλο το Πανελλήνιο πριν 2 χρόνια, όταν ο δράκος της Πάρου βίασε, ουσιαστικά, και τραυμάτισε τη Μυρτό. Και να πούμε ότι χθες έγινε και το δικαστήριο του Έλενα, το οποίο από ό,τι φαίνεται πήρε αναβολή για άλλη μια φορά. Η 16χρονη Μυρτό, όπως φαντάζομαι θυμάστε όλοι, που το καλοκαίρι του 2012 είχε πέσει θύμα του δράκου της Πάρου, κάνει έκκληση μέσω της μητέρας της στο ελληνικό κράτος και ζητά να εγκριθούν τα απαραίτητα κονδύλια για να παραταθεί η νοσηλεία της σε θεραπευτήριο της Βοστόνης. Από τον ΕΟΠΗ εγκρίθηκε μόνο ένα 20ήμερο, κόστος 40.000 ευρώ, σε αντίθεση με το δίμηνο που θα κόστιζε 120.000, δήλωσε η μητέρα της άτυχης κοπέλας στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυξ. Και ζήτησε κατανόηση από την ελληνική πολιτεία και ειδικότερα από το Υπουργείο Υγείας, απευθυνόμενη στην ανθρωπιά του ίδιου Υπουργού της Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη. Διότι πήρε μήνυμα από το γραφείο του και συγκεκριμένα από την κυρία Βασιλάκη ότι από τη δίμηνη παράταση διαμονής που ζήτησε κατόπιν προτροπής και εισήγηση των Αμερικανών γιατρών εγκρίθηκε από τον ΕΟΠΗ μόνο ένα 20ήμερο κόστος 40.000 ευρώ, σε αντίθεση με το δίμηνο που θα στοίχιζε 120.000 ευρώ. Σύμφωνα όμως με όσα αποκάλυψε η ίδια στον δημοσιογράφο Θεόδωρο Καλμούκο, η Μυρτό παθαίνει κάποιες νευρικές κρίσεις, οι οποίες καταλήγουν να γίνονται επιληπτικές. Και αυτό είναι σχεδόν καθημερινή κατάσταση και μας έχει οδηγήσει 4 φορές στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης. Κάτι που είναι αρκετά φυσικά δύσκολο, και συμπλήρωσε πως όσον αφορά την αποκατάσταση αυτή καθεαυτή, έχει μία μικρή πρόοδο στο κομμάτι της επικοινωνίας, διότι καταλαβαίνει και σχεδόν ελάχιστα σε κίνηση χεριών και ποδιών και καθόλου σε ομιλία, λόγω των πολλαπλών και σοβαρών τραυμάτων που έχει στον εγκέφαλο. Είπε ακόμα πως αντιδρά σε κάρτες ναι ή όχι, και τώρα τις δείχνουν και γράμματα από το ελληνικό αλφάβητο και φτιάχνουν λέξεις, Έλενα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Μυρτό υπέστη μια τέτοια κρίση και έβγαζε κραυγές, αλλά όπως εξήγησε η μητέρα της, αυτή είναι μια ελαφριά μορφής κρίση. Ενώ αν δείτε τις βαριές κρίσεις μέσα στη νύχτα που μαζεύονται εδώ επιγόντως οι γιατροί και οι ειδικοί, θα μείνετε άφωνος και τρομαγμένος, είπε στο δημοσιογράφο. Όσον αφορά τα προγνωστικά των γιατρών, είπε πως πιστεύουν ότι με την παρέλευση του χρόνου και την προσπάθεια που γίνεται, και εννοούν τη λογοθεραπεία, την εργασιοθεραπεία και τη φυσικοθεραπεία, ότι θα παρουσιάσει βελτίωση. Αλλά πρέπει πρώτα να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις. Διότι δεν είναι ακίνδυνες ακόμα και για την ίδια της τη ζωή. Διότι έχει ένα σύνδρομο το οποίο λέγεται autonomic dysreflexion, το οποίο παρουσιάζεται στα άτομα που έχουν τραύματα στον οτιαίο μυελό και στην ηνιακή χώρα του εγκεφάλου.
Η Μυρτώ έχει τραύματα στην ηλιακή χώρα και το σύνδρομο αυτό παρουσιάζει πνευμονική δυσφορία, υψηλή πίεση και παλμούς στην καρδιά που φτάνουν τους 200. Τρομερή εφίδρωση και καταλαβαίνετε ότι σε αυτή τη φάση ακόμα ένα καρδιακό ή εγκεφαλικό επεισόδιο δεν μπορεί να προβλεφθεί όταν μια τέτοια κρίση διαρκεί ακόμα και ώρες. Η κυρία Κουτρότσου τόνισε ότι το Spalling δεν είναι μόνο ένα θεραπευτήριο ή κέντρο αποκατάστασης, όπως υπάρχουν και στην Ελλάδα, αλλά έχει μέσα και το κομμάτι του νοσοκομείου με πολλές ειδικότητες, με εργαστήρια που μπορούν να αντιμετωπίσουν μια έκτακτη περίπτωση, όπως ενός σημείου πατώντας το κόκκινο κωδικό, που είναι σήμα κινδύνου να εμφανιστούν 10 άτομα με τα αντίστοιχα μηχανήματα στο δωμάτιο σε λιγότερα από 3 λεπτά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν πρόκειται να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση σαν τη Μυρτώ. Από εκεί και έπειτα καλούν το ασθενοφόρο και γίνεται η μεταφορά της στο νοσοκομείο. Στην ερώτηση πόσο καιρό θα πρέπει να παραμείνετε ακόμα, απάντησε. Σύμφωνα με το τελευταίο χαρτί που μου έδωσαν οι γιατροί, είναι για 2 μήνες. Και αυτό όχι γιατί θα γίνει κάποιο θαύμα ότι θα θεραπευτεί ή θα μιλήσει, αλλά για να μπορέσουν να ρυθμίσουν τα φάρμακα τα οποία παίρνει, να μην την κοιμίζουν τον εγκέφαλο και από την άλλη να είναι τόσο δυνατά ώστε να αποτρέπουν αυτές τις κρίσεις ή να την κρατούν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Και συνέχισε. Σήμερα το πρωί η κυρία Βασιλάκη, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, που διαμήνυσε ότι εγκρίθηκαν μόνο 20 μέρες από το αίτημα της δίμηνης παράτασης, εδώ που είχαν οι γιατροί. Η κυρία Κουτρότσου είπε ακόμα ότι παρόλο από την Ελλάδα μας βοήθησαν για να έρθουμε εδώ και είδαν το θέμα με κατανόηση, Έλενα. Τώρα δεν ξέρω για ποιον λόγο γίνονται όλα αυτά. Είναι πολύ δύσκολο για μένα. Βρίσκομαι σε μια χώρα που δεν γνωρίζω τη γλώσσα και δεν είμαι σε θέση να αφήσω το παιδί μου και να τρέχω να βρω αεροπλάνο να γυρίσουμε. Οι Αμερικανοί γιατροί δεν υπογράφουν να γυρίσει Μυρτώ με κανονική πτήση, αλλά με ιδιωτικό ασθενοφόρο όπως ήρθαν. Για η παράταση των 2 μηνών κατά την κυρία Κουτρότσου θα επιβαρυνόταν το ελληνικό κράτος 160.000 δολάρια, που σε ευρώ είναι γύρω στις 120.000, και εξηγήσω ότι καλύπτει το 80% η πολιτεία, ενώ το υπόλοιπο 20% το καλύπτει η διοίκηση του ΟΤΕ για ανθρωπιστικούς λόγους, η οποία με έχει βοηθήσει καθόλου το διάστημα της δοκιμασίας. Είπε ακόμη πως δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Μυρτώ χτυπήθηκε από έναν παράνομο αλλοδαπό που, σύμφωνα με τις συνθήκες που έχει υπογράψει η Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε να είχε περάσει από κάποιον χώρο που ελέγχονται τα χαρτιά τους. Κάτι που στην Ελλάδα δεν συμβαίνει. Τους δίνουν για ένα μήνα ένα χαρτί προσωρινής άδειας, εξαφανίζονται και δρούν ανενόχλητοι. Ο συγκεκριμένος ήταν 4 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι το ελληνικό κράτος απέναντι στη Μυρτώ δεν είναι αμέτωχο ευθυνών. Να σου πω, Έλληνα, ότι αναφορικά με την δίκη αυτές τις μέρες εξήγησε ότι δεν είναι για το θέμα της Μυρτώς, αλλά επειδή είπε ψέματα για την ηλικία του και για να δικαστεί ως ανήλικος. Την Μυρτώ την βρήκε η ίδια με την άλλη κόρη της. Όταν ρωτήσαμε σε τι κατάσταση ήταν, είπε πως η λέξη απελπιστική είναι λίγη για να την περιγράψει. Θέλω να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πριν το αλλάξουμε το θέμα, μάλλον. Να ευχηθούμε το παιδί να γίνει γρήγορα καλά. Να ευχηθούμε πραγματικά να γίνει γρήγορα καλά, γιατί έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και η οικογένειά της και η ίδια η Μυρτώ πρώτα απ' όλα. Εντάξει, η ίδια η Μυρτώ μπορεί να μην καταλαβαίνει ιδιαίτερα πολλά. Βέβαια, έχει περάσει από μια πάρα πολύ σκληρή δοκιμασία μαζί με αυτή και η μητέρα της, φαντάζομαι, και όλη της η οικογένεια. Τον τελευταίο καιρό μιλάγαμε για σκάνδαλα. Κάποιοι μας είπαν ότι δεν ήταν σκάνδαλα. Και ότι το σκάνδαλα αυτά τα γνώριζε ο ελληνικός λαός εδώ και 15 χρόνια. Αν δεν ήταν σκάνδαλα, σίγουρα τότε τι ήταν, αλλά πώς συνεχίζουν ακόμα και βγαίνουν στο φως νέα σκάνδαλα. Και μιλάω αυτή τη στιγμή γιατί ήρθε η σειρά του Γιάννη Παπαντονίου. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι είναι η σειρά σου, η σειρά σου και η σειρά σου. Αλλά παρόλα αυτά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν μιλάμε για σκάνδαλα. Δεν είναι σκάνδαλα αυτά και τα γνωρίζει ο κόσμος. Τα γνωρίζετε λοιπόν, ελληνική ΛΑΕ, αλλά θα σας ενημερώσουμε και για κάτι καινούριο. Στους εισαγγελείς διαφθοράς αναμένεται να διαβιβαστούν σήμερα ή το αργότερο, τέλος πάντων αύριο, σύμφωνα με πληροφορίες του ζούγκλα.gr, τα 2 πορίσματα που συνέταξαν οι ελεκτές του σώματος δίωξης οικονομικού εγκλήματος σχετικά με το ζεύγος Παπαντονίου. Το πρώτο πόρισμα αφορά τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον δεύτερο τη σύζυγό του, την κυρία Σταυρούλα Κουράκου, ενώ παράλληλα γίνονται έλεγχοι για την εμπλοκή του πρώην Υπουργού στο σκάνδαλο των υποβρυχίων και τη σχέση του με τον πρώην Διευθύνων Σύμβολο των Ελληνικών Ναυπηγείων, Σωτήρη Εμμανουήλ. Έλενα, θα ήταν καλύτερο σε αυτό το σημείο να το σχολιάσουμε το θέμα μετά το πρώτο δελτίο για να μπορέσουμε. Ναι, θα πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων τη ημέρα με την
με την Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και θα επιστρέψουμε να το αναλύσουμε περισσότερο αυτό το θέμα. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Επωφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Χωρίς επίδομα θέρμανσης αφήνει η κυβέρνηση 150.000 φοιτητές που σπουδάζουν σε πόλεις μακριά από τις οικογένειές τους. Η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος εξαιρεί από τους δικαιούχους όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναγράφονται ως προστατευόμενα μέλη στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με συνέπεια να μην έχουν το δικαίωμα εισπραξής του και τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα που σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια τους. Το αδιαχώρητο επικρατεί στο πάρκινγκ του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, καθώς βρίσκονται παρκαρισμένα περισσότερα από 80 πολυτελή αυτοκίνητα. Όλα τα κινητοποιημένα οχήματα στις εγκαταστάσεις του ΣΔΟΕ υπερβαίνουν τα 2.000 κυβικά και φέρουν βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας. Τα πολυτελή γιοταχεία κινητοποιήθηκαν προκειμένου να ελεγχθούν, καθώς κάποιοι από τους ιδιοκτήτες τους προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή τελών κυκλοφορίας και τα τεκμήρια πολυτελούς διαβίωσης σύστηναν εικονικές εταιρείες στην Βουλγαρία, εμφανίζοντας με αυτόν τον τρόπο το όχημά τους ως περιουσιακό στοιχείο της νεοσυσταθήσας επιχείρησής τους. Όλο το ρεπορτάζ στο zoogla.gr. Συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και με τον Έλληνο ομολογό του Ευάγγελο Βενιζέλο θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας Σεργέι Λαυρόφ. Με την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον Υπουργό Εξωτερικών θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπιών της Ελλάδας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και υπογραφή διμερών συμφωνιών, και στη συνέχεια οι κύριοι Βενιζέλος και Λαυρόφ θα προβούν σε δηλώσεις στον τύπο. Λίγες ώρες πέρασαν από τη στιγμή που κατατέθηκε η ερώτηση 24 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας προς τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα αναφορικά με τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων και των οικοπαίδων, και το Υπουργείο Οικονομικών έσπευσε να αποσύρει συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου. Κατόπιν σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Αντώνη Σαμαρά και έπειτα από την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, δεν θα φορολογηθούν οι αποθηκευτικοί χώροι που βρίσκονται σε αγροτική γη, όπως θερμοκήπια, στάνες, αποθήκες γεωργικών μηχανημάτων. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Καλό καιρό σε ολόκληρη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις και αυξημένη υγρασία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σημειωθούν ομίχλες. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμάς, καλημέρα σας.
ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Έχεις κάμερα, έχεις κινητό, έχεις υπολογιστή, έχεις ιδέες. Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε αποϋπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα: μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Επιστρέψαμε, καλημέρα και πάλι. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Έλενα Θεοδόρου θα σας λέμε καθημερινά την πρώτη καλημέρα του προγράμματος. Να θυμίσουμε, Έλενα, άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211 55 50 500 και να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@gmail.com. Να μας βρίσκετε στο Facebook στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση και φυσικά στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Και πάμε σιγά σιγά να αναλύσουμε το θέμα του σε εισαγωγικά σκανδάλου, λοιπόν, που γνωρίζει ο κόσμος εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Λοιπόν, όπως είπαμε, ήρθε και η σειρά του Γιάννου Παπαντονίου. Μιας και στους εισαγγελείς διαφθοράς αναμένεται να διαβιβαστούν, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει το ζούγκλα.gr,
τα δύο πορίσματα που συνέταξαν οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σχετικά με το ζεύγος Παπαντονίου. Το πρώτο πόρισμα αφορά τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας και το δεύτερο τη σύζυγό του, την κυρία Σταυρούλα Κουράκου. Ενώ παράλληλα γίνονται έλεγχοι για την εμπλοκή του πρώην Υπουργού στο σκάνδαλο των υποβρυχίων και τη σχέση του με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο των ελληνικών ναυπηγείων Σωτήρη Εμμανουήλ. Στελέχη της δίωξης, μιλώντας στην ηλεκτρονική εφημερίδα, αναφερόμενα στο πρώτο πόρισμα, εξήγησαν ότι ο έλεγχος αφορούσε κατά κύριο λόγο τα περιουσιακά στοιχεία του κυρίου Παπαντονίου, ο οποίος διαδέχτηκε τον κύριο Τσοχαντζόπουλο στην ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο κύριος Παπαντονίου, το τελευταίο χρονικό διάστημα, βρισκόταν στο μικροσκόπιο τόσο των δικαστικών αρχών όσο και του ΔΟΕ, το οποίο ερεύνησε το σύνολο της περιουσίας του πρώην Υπουργού σε ακίνητα και λογαριασμούς. Μετά από εισαγγελική παραγγελία της εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου, η οποία διενεργεί έρευνα για σειρά εξοπλιστικών προγραμμάτων. Το πόρισμα, να πούμε, για τον κύριο Παπαντονίου αφορά τις ανακρίβειες που προέκυψαν στη δήλωση πόθεν έσχεσης του. Πέρα από τα χρήματα τα οποία έχει σύζυγός του στην Ελβετία και δεν τα δήλωσε, έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχει δηλώσει και άλλα χρηματικά ποσά. Ενώ το δεύτερο πόρισμα, που αναμένεται να διαβιβαστεί στους εισαγγελείς, αφορά τους ελέγχους στους ΔΟΕ, στους τραπεζικούς λογαριασμούς του ζεύγους Παπαντονίου. Οι ελεγκτές εντόπισαν αδικαιολόγητες καταθέσεις της συζύγου του πρώην Υπουργού ύψος 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως επισήμαναν στο zoogla.gr στελέχη της υπηρεσίας, η σύζυγος του κ. Παπαντονίου δεν έχει δηλώσει το 1,3 εκατομμύρια ευρώ που διατηρούσε σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και 1,5 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είχε σε τράπεζα HSBC της Ελβετίας και εμφανίστηκαν στην λίστα Lagarde. Η έρευνα του ΔΟΕ διήρκησε γύρω στα 2,5 χρόνια και αφορούσε τα έτη 2000 με 2010. Το πόρισμα του ΔΟΕ σχετικά με τις καταθέσεις της κυρίας Κουράκου βρίσκεται ήδη στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου. Όσον αφορά στον φάκελο του πρώην Υπουργού που βρίσκεται στη διάθεση της δικαιοσύνης, φέρεται να αφορά δυσόδεις και ιδιαίτερα περίπλοκες υποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο του φακέλου αφορά ιδιαίτερα ψηλά ποσά τα οποία διακινήθηκαν στην Ελλάδα επί μια δεκαετία ως μίζες για τα εξοπλιστικά συστήματα. Καλά ενημερωμένες πηγές εξήγησαν στην ηλεκτρονική εφημερίδα ότι σχετικά με τα εξοπλιστικά υπάρχουν, όπως διαπιστώθηκε, κοινοί προμηθευτές τόσο επί της θητείας του Άκη Τσοχαντζόπουλου όσο και επί της θητείας του κυρίου Παπαντονίου. Επιπλέον γίνεται εκτεταμένος έλεγχος για 10 πρώην αξιωματικούς που υπηρετούσαν στον πολεμικό ναυτικό. Οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι ο κομβικό ρόλο στην υπόθεση των υποβρυχίων διαδραμάτισε ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλο των Ελληνικών Ναυπηγείων, κ. Σωτήρη Εμμανουήλ, στενό συνεργάτη των ισχυρών ανδρών των εξοπλιστικών προγραμμάτων Ιωάννη Μπόκου και Σπύρου Τραβλού. Εναντίον του, οι εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη ασκήσει διώξεις για τα καρκουργήματα της παθητικής δωροδοκίας κατά του Δημοσίου. Απιστία περί την υπηρεσία κατά του Δημοσίου, τελεστήσαμε ιδιαίτερα τεχνάσματα, άπαξ και κατεξακολούθηση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο Σωτήρης Εμμανουήλ διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκάνδαλο των υποβρυχίων, ενώ η έκθεση κόλλαβος της αμερικάνικης εταιρείας Debevoise & Plimpton τον αποκαλεί χοντρό και τον εμφανίζει να πήρε μίζες συνολικού ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ. Το υπέρογκο αυτό ποσό φέρεται να εισπράχθηκε μέσω των εταιριών συμφερόντων του Inveco και Metalco. Πάμε, Έλληνα, σιγά σιγά να δούμε και ένα θέμα. Καθώς αυστηρό έλεγχο θα διενεργήσει σε πολιτικούς για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος μέλος της επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που προχώρησε στην θεσμική εξίσωση μεδαπών και αλλοδαπών πολιτικών εκτεθειμένων προσώπων, προκειμένου να είναι δυνατό να ελέγχονται με αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας για την πρόληψη ξέπλυμου μαύρου. Στη Βουλή Υπουργός Οικονομικός Γιάννης Τουρνάρας, έπειτα από ερώτηση που είχε κατατεθεί στο Υπουργείο Οικονομικών για την ανάγκη να ερευνηθούν Έλληνες πολιτικοί και συγγενείς για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η ερώτηση αυτή είχε κατατεθεί από τη βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Χρυσούλα Μαρία Γιάταγάνα, η οποία ανέφερε ότι με τον νόμο 3691 κάθετος του 2008 περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας έχει καθοριστεί ένα αυστηρό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο οι τραπεζικοί υπάλληλοι έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν με τη δέουσα επιμέλεια κάθε ύποπτο πελάτη που εντάσσεται στις ομάδες υψηλού κινδύνου.
Ανάμεσα σε αυτούς είναι και πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα όπως αρχηγοί κρατών, κυβερνήσεων, κομμάτων, υπουργοί, βουλευτές, ανώτατοι δικαστικοί και άλλες τέτοιου είδους κατηγορίες. Όπως υπογράμμιζε η βουλευτής με τον νόμο αυτό, είχαν εξαιρεθεί από τα αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας όσα πολιτικά πρόσωπα είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα. Επομένως, όλοι οι Έλληνες πολιτικοί και οι οικογένειες και συνεργάτες τους. Με το σκεπτικό αυτό, η βουλευτής ζητούσε από τον Υπουργό Οικονομικών να ενημερώσει τη Βουλή αν θα προτείνει να εξαλειφθεί η συγκεκριμένη διάταξη, ώστε να μην υπάρχει πλέον εξαίρεση για τους πολιτικούς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. Όπως ωστόσο τονίζει ο κύριος Τουρνάρας, στο έγγραφο που του διαβιβάστηκε στη Βουλή, η διάκριση που υπήρχε υπέρ των εγκατεστημένων στην Ελλάδα πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων ως προς τα εφαρμοζόμενα μέτρα δέουσας επιμέλειας καταργήθηκε ήδη δυνάμει του άρθρου 74, παράγραφο 5 του νόμου 4170, κάθετος 2013. Κατά συνέπεια, στην κατηγορία των πολιτικών εκτεθειμένων προσώπων, όπως αυτά ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 22, παράγραφος 1 του νόμου 3691, κάθετος 2008, εντάσσονται πλέον τόσο τα αλλοδαπά όσο και τα μεδαπά σχετικά πρόσωπα, για τα οποία ανεξαιρέτως προβλέπεται η εφαρμογή αυξημένων μέτρων δέουσας επιμέλειας εξαιτίας των δυνατοτήτων και κατά επέκταση των κινδύνων που απτάσσονται της πολιτικής φύσης της θέσης τους. Όπως εξάλλου ενημερώνει ο Υπουργός Οικονομικών, με την τροποποίηση αυτή, η χώρα μας βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τις αναθεωρημένες συστάσεις της ομάδας χρηματοπιστωτικής δράσης που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2012. Ο κύριος Τουρνάρας υπογραμμίζει επίσης ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος μέλος που προχώρησε σε μια τέτοια θεσμική εξίσωση μεδαπών και αλλοδαπών πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, ενώ σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στην υποσυζήτηση πρόταση της 4ης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Από την άλλη, φαίνεται, το συζητήσαμε και χθες που κάναμε μία συζήτηση όσον αφορά τα πολυτελεία αυτοκίνητα, τους φόρους πολυτελείας, τα τεκμήρια. Αυτή τη στιγμή μάλλον φαίνεται πως αφαιρούν ουσιαστικά βουλγάρικες πινακίδες από υπερπολυτελή αυτοκίνητα. Το αδιαχώρητο Έλληνα επικρατεί στο πάρκινγκ του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, καθώς βρίσκονται παρκαρισμένα περισσότερα από 80 πολυτελή αυτοκίνητα. Όλα τα κινητοποιημένα οχήματα στις εγκαταστάσεις του ΣΔΟΕ επιβαίνουν τα 2.000 κυβικά και φέρουν βουλγάρικες πινακίδες κυκλοφορίας. Τα πολυτελή αυτοκίνητα κινητοποιήθηκαν προκειμένου να ελεγχθούν, καθώς κάποιοι από τους ιδιοκτήτες τους προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή τελών κυκλοφορίας και τα τεκμήρια πολυτελούς διαβίωσης, σύστηναν εικονικές εταιρείες στη Βουλγαρία, εμφανίζοντας με αυτόν τον τρόπο το όχημά τους ως περιουσιακό στοιχείο της νεοσυσταθήσας επιχείρησης. Ανώτατα στελέχη της δίωξης εξήγησαν στο zoogla.gr ότι τις τελευταίες ημέρες έλαβε χώρα γιγάντια επιχείρηση της υπηρεσίας, η οποία σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία σταματούσε τα οχήματα που έφεραν βουλγάρικες πινακίδες προκειμένου να ελεγχθεί που είναι δηλωμένα. Την περίοδο 25 με 28 Οκτωβρίου κινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν στο πάρκι του ΣΔΟΕ περίπου 80 πολυτελή αμάξια. Όπως επισήμαναν, η σύσταση εικονικής εταιρείας είναι εξαιρετικά εύκολη υπόθεση στη Βουλγαρία, καθώς απαιτείται ελάχιστη γραφειοκρατία και κοστίζει περίπου 300 ευρώ. Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης τακτικής είναι το ελληνικό δημόσιο να χάνει ετησίως εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τα τέλη κυκλοφορίας και τα τεκμήρια. Στις 2 Οκτωβρίου ουσιαστικά του 2013 το ΣΔΟΕ με έγγραφο που απέστειλε στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών ζήτησε να τοποστελούν τα στοιχεία των ιδιοκτητών αυτοκινήτων 2.000 κυβικών και πάνω που έχουν καταθέσει πινακίδες και έχουν ακινητοποιήσει τα οχήματά τους. Σκοπός ουσιαστικά είναι να διασταυρωθούν οι αριθμοί πλαισίων των οχημάτων με τα αυτοκίνητα τα οποία έχουμε ακινητοποιήσει και εν συνεχεία να ελέγξουμε τους ιδιοκτήτες τους. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να εντοπίσουμε αυτούς που αποφεύγουν να πληρώνουν τους φόρους μέσω εικονικών εταιριών, σημειώνουν καλά ενημερωμένες πηγές. Παράλληλα, η Ράμπο του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλγαρίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα πολυτελή αυτοκίνητα που κατέχουν οι επιχειρηματίες της Βουλγαρίας είναι το μοναδικό πραγματικό αντικείμενο της εταιρείας τους. Ενώ θα γίνει έλεγχος με βάση τις προβλέψεις της τελωνιακής νομοθεσίας περί συνηθούς κατοικίας του οδηγού του οχήματος. Και να αλλάξουμε εντελώς θέμα, να φύγουμε από αυτά και να πάμε σε κάτι αρκετά
σε ένα αρκετά σοβαρό θέμα, μιας και φαίνεται πως χωρίς αξονικό τομογράφο. Έχει μείνει από την Παρασκευή ο Ευαγγελισμός, όπως καταγγέλει η Πενταμελής Επιτροπή του Νοσοκομείου. Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο Ευαγγελισμός διαθέτει δύο αξονικούς τομογράφους, ένα πεπαλαιωμένο που εδώ και καιρό δεν λειτουργεί και θέλει αντικατάσταση και έναν πιο σύγχρονο 16 τομών που από την περασμένη Παρασκευή σταμάτησε να λειτουργεί. Αναφέρει μάλιστα πως με μεγάλη ταλαιπωρία για τους ασθενείς και το προσωπικό και κίνδυνο για τους ασθενείς στην Γενική Εφημερία της Παρασκευής, οι αξονικές έγιναν στο γεννηματά, ενώ εκτιμά πως το ίδιο πιθανόν θα συμβεί και σήμερα, αφού την ώρα που γράφεται η καταγγελία δεν έχει γίνει ακόμα καμία διόρθωση. Η Επιτροπή, με αφορμή της καταγγελίας της, ρωτά πού είναι ο αξονικός που μέσω των κονδυλίων του ΕΣΠΑ θα ερχόντουσαν εδώ και μήνες στα επίγοντα, καθώς και γιατί προγραμματίζουν να λειτουργούσουν ιδιωτικό αξονικό μέσα στον Ευαγγελισμό και με βάση την εμπειρία του παλιού αξονικού που ανήκε πάλι σε ιδιοκτήτη, θα υποχρεώνεται το ασφαλιστικό ταμείο για να θησαυρίζει ο προμηθευτής. Επίσης, ουσιαστικά το Πενταμελές Συμβούλιο ρωτά τον Υπουργό Υγείας αν υπολόγισε στα τόσα χρόνια με τον έναν αξονικό να δουλεύει πόσες αξονικές έγιναν στον ιδιωτικό τομέα επειδή δεν τις προλαβαίνει ο Ευαγγελισμός. Η Πενταμελής Επιτροπή της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας και Πειραιά υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης ριζικής λύσης του προβλήματος με την προμήθεια σύγχρονων αξονικών στον Ευαγγελισμό, με κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των ασθενών του νοσοκομείου. Η όποια ταλαιπωρία και κίνδυνος για την υγεία των αρρώστων προκύψει από τη μεταφορά τους και την καθυστέρηση για την αξονική τομογραφία εκτός Ευαγγελισμού βαρύνει αποκλειστικά το Υπουργείο Υγείας, την Υγειονομική Περιφέρεια και την Διοίκηση του Ευαγγελισμού. Πάμε, Έλενα, σε ένα άλλο θέμα, σε ένα θέμα που δεν ξέρουμε πώς να το κρίνουμε εμείς οι ίδιοι. 59 γιατροί, λοιπόν, εκτός συστήματος του ΕΟΠΗ. Διακόπτεται με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΗ, κ. Δημήτρη Κοντού, από την 1η 11 του 2013 και για 4 μήνες η πιστοποίηση 59 γιατρών διάφορων ειδικοτήτων από σύστημα της ειδικά και κατά συνέπεια η σύμβασή τους με τον οργανισμό για τον ίδιο χρονικό διάστημα. Οι φάκελοι που θα αποστέλλονται στη Γενική Επιθεώτρια για περαιτέρω έλεγχο. Υπενθυμίζετε, Έλενα, πώς. Η απόφαση του κύριου Κοντού αφορά σε μέρος των συνολικά 87 ιατρών που έχουν κληθεί προμηνώς να υποβάλουν εντός τακτής προθεσμίας τις απόψεις τους για τις αιτιάσεις του οργανισμού και οι οποίες κρίθηκαν ανεπαρκείς. Οι παραβάσεις των συγκεκριμένων ιατρών αφορούν σε περιπτώσεις υπερσυνταγογράφησης, προκλητής ζήτησης κατευθυνόμενης συνταγογράφησης και υπερβολικής ή κατευθυνόμενης διενέργειας παρακλινικών εξετάσεων. Αυτό ήταν όσον αφορά και για τους γιατρούς στο ΕΟΠΗ και να περάσουμε στον κύριο Μητσοτάκη που όπως φαίνεται λέει πως οι απολύσεις θα γίνουν μιας και δεν υπέγραψε όπως λέει αυτή τη συμφωνία, την κληρονόμησε. Πρέπει λέει να την εφαρμόσω. Οι απολύσεις θα γίνουν. Έτσι δήλωσε λοιπόν ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στη βελγική γαλλόφωνη εφημερίδα La Libre Belgique. Ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά τονίζει ότι η Τρόικα ζητεί να τεθούν στο διαθεσιμότητα 25.000 δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι το τέλος του έτους, η μισή αμέσως και οι υπόλοιποι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, καθώς και 15.000 απολύσεις έως το 2014. Σύμφωνα λοιπόν με τον Υπουργό, η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται για μια νέα πρόσληψη για κάθε απόλυση. Η λογική της Τρόικας είναι ότι οι απολύσεις αποτελούν εργαλείο ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Δεν υπέγραψα αυτή τη συμφωνία, την κληρονόμησα. Πρέπει λοιπόν να την εφαρμόσω. Οι απολύσεις θα γίνουν. Πρόκειται για δέσμευση. Οι δημόσιοι υπάλληλοι στους οποίους έχουν επιβληθεί πειθαρχικές κυρώσεις θα πρέπει να αποχωρήσουν. Οι δημόσιες επιχειρήσεις θα κλείσουν. Όσοι δεν προστατεύονται πλέον από την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου θα χάνουν τη δουλειά τους. Είναι κάπως σαν εφαρμογή στρατιωτικού νόμου. Είναι δύσκολο και οδυνηρό για μια κοινωνία που έχει πάνω από 1 εκατομμύριο έργους, οι οποίοι προέρχονται άλλοι από ιδιωτικό τομέα. Η ελληνική κοινωνία το αποδέχεται. Εφόσον αυτές οι απολύσεις είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης και θα οδηγήσουν σε βελτίωση της δημόσιας διοίκησης, είπε Έλενα, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Αναφερόμενος όμως στις εργασίες της ομάδας δράσης για την παροχή τεχνικής βοήθειας προς τις ελληνικές αρχές, ο κύριος Μητσοτάκης σημειώνει ότι δεν θέλουμε να αντιγράψουμε ένα μοντέλο, αλλά πώς θα το προσαρμόσουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Ειδικά για τα προβλήματα της ελληνικής διοίκησης, τονίζει ότι ήταν πολύ μεγάλη, αναποτελεσματική και σπαταλούσε πόρους, ενώ δεν έδινε στους πολίτες την εντύπωση ότι εκπλήρωνε το ρόλο της ως δημόσια υπηρεσία.
Σήμερα λέει έχουμε 130.000 δημόσιους υπαλλήλους λιγότερους σε σχέση με το 2009 και το κόστος των δημοσίων υπηρεσιών έχει επίσης μειωθεί σημαντικά. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος όπως αναφέρει, υπογραμμίζει επίσης ότι πρέπει να γίνουν πολλά ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Και πάμε στο πετρέλαιο. Στο άλλο θέμα, στο πετρέλαιο, που φαίνεται πως περίπου 20.000 είναι αυτή τη στιγμή αιτήσεις για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Έτσι, όπως φαίνεται ότι έχει δεχθεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων κατά τις δύο πρώτες μέρες της εφαρμογής. Στο εξής, το ηλεκτρονικό σύστημα, που όσοι δεν έχουν κωδικούς του τάξινετ θα μπορούν να εισέρχονται με το άφημί τους και έναν αριθμό από τα τελευταία 5 καθαριστικά σημειώματα. Οι πρώτες προκαταβολές στους δικαιούχους θα δοθούν μέσα στο διάστημα μέχρι τις 20 του μήνα, Έλενα. Πάντως, να πούμε πως χωρίς επίδομα θέρμανσης αφήνει η κυβέρνηση 150.000 φοιτητές που σπουδάζουν σε πόλεις μακριά από τις οικογένειές τους. Η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος εξαιρεί τους δικαιούχους, όλα τα φυσικά πρόσωπα αναγράφοντας προστατευόμενα μέλη στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με συνέπεια να μην έχουν, σύμφωνα με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, το δικαίωμα ίσπραξής του και τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα που σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια τους. Έτσι, με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, προβλέπεται ότι τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ως προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 7 του φύλου κυβερνήσεως, εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος. Δεδομένου δε ότι με βάση του άρθρου 7 τα προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου περιλαμβάνονται και όλα τα ενήλικα τέκνα ηλικίας έως 25 ετών, τα οποία φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, η κατάρτιση της ΣΥΜΕΔΑΠΗΣ, συνεπάγεται το συμπέρασμα ότι τα προστατευόμενα τέκνα που σπουδάζουν σε πόλεις μακριά από τους γονείς τους και διαμένουν σε ενοικιαζόμενες κατοικίες δεν δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης. Είναι προφανές ότι ο αποκλεισμός τόσο μεγάλο αριθμό ατόμων από το δικαίωμα ίσπραξης του επιδόματος έγινε για δημοσιονομικούς λόγους, δηλαδή για να μην διευρυνθεί ακόμη περισσότερο το ποσοστό των δικαιούχων. Αν αναλογιστεί δηλαδή κάποιος ότι το μέσο ποσό του επιδόματος για καθέναν από τους σπουδαστές που είναι μακριά από τα σπίτια τους δεν θα ξεπερνούσε 400 ευρώ, γίνεται αντίληπτο ότι η δαπάνη του, που γλιτώνει ουσιαστικά ο προϋπολογισμός από την εξαίρεση αυτή, δεν υπερβαίνει τα 45 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό είναι αμεληταίο για τον κρατικό υπολογισμό, αλλά μπορεί να δώσει μια μικρή οικονομική ανάσταση σε χιλιάδες οικογένειες φοιτητών, οι οποίες ήδη δυσκολεύονται να καλύψουν τις δαπάνες στέγασης και φοίτησης των παιδιών τους. Έχουμε όμως, Έλληνα, και αιδικίες. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει να επανεξετάσει το θέμα αυτό για να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος τόσο μεγάλο αριθμό οικογενειών που αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα, αλλά και για φοιτητές που διαμένουν στη Λάρισα και έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν με αυτοσχέδιο όπως το μαγκάζι. Μαγκάλι, Έλληνα. Και να περάσουμε στην Πάτρα, όπου ραντεβού ουσιαστικά με την κατάσχεση δίνουν οι ιδιοκτήτες από περισσότερα από 5.500 ακίνητα, καθώς οι ιδιοκτήτες τους αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Και ουσιαστικά πρόκειται για κατοικίες, για καταστήματα, για γραφεία και εξοχικά, τα οποία ουσιαστικά θα βγουν στο σφυρί από την 1η Ιανουαρίου, αν τεθεί σε ισχύ η άρση της απαγόρευσης των πληστηριασμών. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, από τις 8.000 δανειολήπτες που θα έχουν προσφυγεί ζητώντας βοήθεια ως τα τέλη του έτους, στο τοπικό πράγματα της ΕΚΠΙΖΟ, το 70% αφορά σε αδυναμία καταβολής δόσεων για την αποπληρωμή των δανείων, με αποτέλεσμα ο αριθμός αυτών που κινδυνεύουν να ξεπερνά τις 5.500. Στις περιπτώσεις αυτές εντάσσονται και δάνεια για τα οποία οι τράπεζες έχουν εκδώσει τα τελευταία 6 χρόνια διαταγές πληρωμής, δηλαδή να έχουν κατά κύριο λόγο προσημειωμένη την πρώτη κατοικία. Την ίδια στιγμή να πούμε πως είναι αναρρύθμιτες πραγματικά οι ιστορίες απαγνωσμένων πολιτών που έχουν φτάσει πραγματικά στα όρια τους, σε οριακό σημείο, λόγω της κρίσης. Έτσι, μια νέα περίπτωση αποκαλύπτει η εφημερίδα Αεροδιακή, που αφορά έναν νέο πατέρα, ο οποίος επισκέφτηκε ένα υποκατάστημα τράπεζα στη Ρόδο, κρατώντας 3 βιβλιάρια καταθέσεων και ζήτησε από τον ταμείο να κάνει ανάληψη όλων των ποσών που υπήρχαν στον τραπεζικό του λογαριασμό. Ο ταμείας πράγματι προχώρησε στην διαδικασία ενημέρωσης και με έκπληξή του διαπίστωσε ότι συνολικά τα 3 βιβλιάρια είχαν μέσα το ποσό των 2 ευρώ και 80 λεπτών.
Τα βιβλιάρια σας είναι άδεια υποτομίας της τράπεζας, θεωρώντας προφανώς ότι το ποσό αυτό είναι μη αναλήψιμο. Ο νεαρός πατέρας πλησίασε στον Γκισέ και χαμηλόφωνα του είπε: «Γι' αυτό το ποσό έχω έρθει και περιμένω εδώ σήμερα. Με αυτό το ποσό, με 2,80 δηλαδή, θα αγοράσω το γάλα για το παιδί μου», είπε ο νεαρός συμπολίτης μας, προχωρώντας έτσι στην ανάληψη του ποσού των 2,80 λεπτών από τους 3 τραπεζικούς λογαριασμούς που είχε. Και από τη Ρόδο περνάμε στην Εύβοια, όπου ένας αστυνομικός καταδικάστηκε για κλοπή κινητού από μαθητή. Αρχιφύλακας έτσι λοιπόν της ασφάλειας Χαλκίδας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών, γιατί έκλεψε ένα κινητό τηλέφωνο από ένα 15χρονο αγόρι. Έτσι, βαριά καμπάνες έπραξε ουσιαστικά ο Χαλκιδαίος αστυνομικός από το μονομελές πλημελιο δικείο Χαλκίδας, με ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή και στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων για ένα χρόνο. Το συμβάν πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2009 στην Χαλκίδα, όταν ο αρχιφύλακας και ένας αστυνομικός έτρεξαν να συλλάβουν μια παρέα παιδιών που έκαναν γκράφιτι σε τείχους και την ίδια ώρα τους καταδίωξης έπεσε σε έναν 15χρονο το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο κατέληξε τελικά στα χέρια ενός περαστικού. Εκείνος το παρέδωσε στο συγκεκριμένο αρχιφύλακα, αλλά ξαφνικά το τηλέφωνο έκανε φτερά, Έλενα. Η οικογένεια όμως του 15χρονου μήνυσε τους δύο αστυνομικούς για κλοπή και εναντίον τους είχε σχηματιστεί δικογραφία, με τον αρχιφύλακα να αρνείται όλα αυτά τα χρόνια ότι έκλεψε το κινητό. 4 χρόνια μετά η υπόθεση εκδικάστηκε στο μονομελές πλημελιο δικείο Χαλκίδας και ο αρχιφύλακας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 10 ετών, ενώ ο δεύτερος αστυνομικός αθώθηκε. Αυτά λοιπόν ήταν μερικά από τα θέματα που απασχολούν την ελληνική επικαιρότητα. Πάμε όμως σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχεις κάμερα, έχεις κινητό, έχεις υπολογιστή, έχεις ιδέες. Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας στιγμή.
νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Επιστρέψαμε και πάλι από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, όχι από το σύντομο δελτίο ειδήσεων που έκανα πριν λάθος. Παρακολουθείτε λοιπόν ζωντανά την πρώτη ανάρτηση, μια Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη. Καλημέρα Κυριακή. Καλημέρα Έλενα. Θα ρίξουμε μια ματιά σε πιο ευχάριστα, ας το λέγαμε, θέματα, τουλάχιστον το θέατρο και η πρεμιέρα αυτή που θα μας παρουσιάσει είναι σίγουρα ευχάριστη. Θα αναλύσουμε λίγο και μερικά αστεία από τον υπόλοιπο κόσμο. Συγκεκριμένα πρόκειται για μια θεατρική παράσταση, ένα σύγχρονο έργο, αστείο και συγχρόνως σκοτεινό. Είναι το Δείπνο με φίλους του Αμερικανού θεατρικού συγγραφέα Ντόναλντ Μάργιουλης, που παρουσιάζεται στο θέατρο Ηλίσια. Δύο γυναίκες, δύο άντρες, δύο ζευγάρια, τέσσερις φίλοι. Τέσσερις άνθρωποι προστατευμένοι μέσα στο κέλυφος της οικογενειακής ζωής ζουν την κοινή καθημερινότητά τους ερωτευμένοι, αντίπαλοι, εχθροί και σύντροφοι. Ο ένας αποφασίζει να σπάσει το σύνδεσμο, οι συνέπειες όμως αλλάζουν για πάντα τη ζωή τους. Ο Ντόναλντ Μάργιουλης καταγράφει τις ανθρώπινες σχέσεις, μιλάει για την εμπιστοσύνη, την προδοσία, τη φθορά που φέρνει ο χρόνος στο γάμο, στον έρωτα, τη φιλία. Το έργο θα μπορούσε να έχει τίτλο «Η ιστορία δύο γάμων». Μια εκ πρώτης όψεως απλή ιστορία σχετικά με το πώς ο χωρισμός δύο ανθρώπων επηρεάζει τους καλύτερους φίλους του και βάζει στο μικροσκόπιο την ίδια τη φύση της φιλίας και θέτει ερωτήματα. Μπορούμε να εμπιστευόμαστε τους φίλους? Βλέπουμε στα αλήθεια το πραγματικό τους πρόσωπο ή μήπως τους τοποθετούμε κάτω από το πρίσμα των δικών μας προσδοκιών?
όποιος έχει εμπλεκεί στην περιπέτεια της φιλίας, όποιος έχει προδοθεί, έχει απογοητευτεί, βρίσκεται στο ίδιο τραπέζι για δείπνο για τους με τους τέσσερις ήρωες. Για τους παντρεμένους, αλλά και για αυτούς που έχουν περάσει την τραυματική εμπειρία του διαζυγίου, το δείπνο με φίλους έχει να πει πολλά περισσότερα και σοβαρότερα πράγματα κάτω από τις πραγματικά αστείες ατάκες του. Παίζουν συγκεκριμένα πρωταγωνιστούν ο Γρηγόρης Βαλτινός, ο Παύλος Χαϊκάλης, η Ρένια Λουιζίδου, η Μπέση Μάλφα. Και σκηνοθέτης ο Γρηγόρης Βαλτινός. Νομίζω ότι είναι η δεύτερη χρονιά που παίζει. Πρέπει να είναι δεύτερη, νομίζω, η συνεχόμενη χρονιά που παίζει. Έτσι έχω την εντύπωση, γιατί το είχα δει και πέρσι που. Δεν είμαι σίγουρη αν παίζουν ήδη. Ο Βαλτινός έπαιζε σίγουρα. Θέλεις να δούμε το τρέιλερ και ναι, να το συζητήσουμε μετά. Θέατρο Ηλίσια. Δείπνο με φίλους. Και δηλαδή ποια είναι η συνταγή της επιτυχίας? Γέλιο. Ποικιλία. Έρωτας. Ισορροπία. Και άλλο γέλιο. Ένταση. Και αν δεν τρώγεται με τίποτα, πάλι από την αρχή. Βραβείο Πούλιτζερ για την καλύτερη κωμωδία της χρονιάς. Σκηνοθεσία Περιγόρης Βαλτινός. Το είδαμε. Ωραία. Είδαμε λοιπόν και το τρέιλερ. Και να περάσουμε σε άλλο θέμα. Περάσουμε στη Σαουδική Αραβία. Οδηγείς, έτσι? Ναι, οδηγώ, αλλά στη Σαουδική Αραβία δυστυχώς δεν επιτρέπεται να οδηγούν οι γυναίκες. Οι Σαουδαραβικές αρχές συνέλαβαν 14 γυναίκες, εδώ βλέπουμε και τις εικόνες, επειδή οδηγούσαν, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Αλμεντίνα. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι γυναίκες αυτές συνελήφθησαν στην πρωτεύουσα Ρίαν στις πόλεις Τζέντα και Μέκα, στη δυτική χώρα καθώς και στην ανατολική επαρχία. Γυναίκες στη Σαουδική Αραβία πήραν στα χέρια τους το τιμόνι στο πλαίσιο εκστρατείας διαμαρτυρίας για την απαγόρευση της οδήγησης που ισχύει για τις γυναίκες στη Σαουδική Αραβία. Ακτιβιστές ανήρτησαν στο YouTube πάνω από 10 βίντεο που δείχνουν τις γυναίκες αυτές να οδηγούν παρά τις επαναλημμένες προειδοποιήσεις των αρχών ότι θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν. Στη χώρα δεν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει στις γυναίκες να οδηγούν, ωστόσο οι άδειες οδήγησης εκδίδονται μόνο για άντρες. Οι γυναίκες που είχαν συλληφθεί στο παρελθόν για τον ίδιο λόγο είχαν υποχρεωθεί από τις αρχές να υπογράψουν δήλωση ότι δεν θα το επιχειρούσαν πάλι. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν είναι γνωστό ποια τιμωρία περιμένει τις συλληφθήσεις. Η εκστρατεία αυτή είναι η δεύτερη από το 2011, Έλληνα. Τρομερό. Τραγικό και τρομερό. Και να περάσουμε όμως στην Κίνα, όπου φαίνεται πως σκηνές απείρου κάλλους, πραγματικά, ξεπερνώντας κάθε φαντασία, ακόμα δηλαδή και σε σενάρια ταινιών, αυτά δεν τα βλέπεις. Δηλαδή, μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στην βόρειο-ανατολική Κίνα, όταν μια κοπέλα με το όνομα Λί ουσιαστικά κανόνισε ραντεβού στα τυφλά. Ναι. Και με ποιον συναντήθηκε, αυτό είναι το θέμα. Ότι στο ραντεβού τη συναντήθηκε με τον άντρα τη και με τον πεθερό τη. Δηλαδή, είχε κατατύχει κανονίσει το ραντεβού και έπεσε ναι, πάνω στον πεθερό. Ακριβώς. Η 28χρονη, συγγνώμη, δεν ήξερε ότι κατά τύχη είχε κανονίσει ραντεβού στα τυφλά με τον επίσης ανυποψίαστο πεθερό της, τον Wang Pai. Γιατί το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται όταν σχεδιάζει κάποιος να πατήσει το σύζυγό του με έναν άγνωστο άντρα είναι να αποδειχθεί ότι ο άντρας μυστήριο είναι τελικά ο πατέρας του. Και για να γίνουν τα πράγματα ακόμα χειρότερα, αποκαλύφθηκε ότι την άπιστη σύζυγο είχε παρακολουθήσει μέχρι το ξενοδοχείο ο υποψιασμένος σύζυγός της. Όταν λοιπόν χτύπησε Έλενα το κουδούνι στο δωμάτιο και η Λίλη με το ροζ της μπουρνούζη αντίκρισε ποιον άλλον τον πεθερό της. Έλα, τρομερό. Τραγικό. Λοιπόν, βγήκε από τα ρούχα της και επιτέθηκε μάλιστα και στους δύο. Δηλαδή, αντί να νιώσει ντροπή, τους επιτέθηκε κιόλας. Φαντάζομαι βγήκε από τα ρούχα της μεταφορικά, όχι κυριολεκτικά. Μεταφορικά. ο κύριος Πάι, 57 ετών, μίλησε για την έκπληξη που δέχθηκε όταν είδε το τυφλό ραντεβού. Ήταν τελικά η νύφη του. Μόλις με είδε, όταν άνοιξε την πόρτα, γύρισε και έτρεξε στο διάδρομο κατά πάνω στο σύζυγό της, το γιο μου, ο οποίος την παρακολουθούσε. Πρόσθεσε. Ο εξαγριωμένος σύζυγος τέθηκε υποκράτηση για 5 μέρες, αφότου έσπασε 2 από τα δόντια της άτακτης σύζυγου του. Ενώ έστειλε και τον πατέρα του στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι. Φαντάζομαι θα νόμιζε ότι δεν ήταν ραντεβού, δηλαδή ότι το ξέρανε ότι θα βρεθούν. Ναι, προφανώς, μπορεί. Για να χτύπησε και τον πατέρα του. Και ας πάμε στο επόμενο θέμα που φαίνεται πως ένας τάβρος επιτέθηκε σε τροχονόμο. Ναι, ο τάβρος λοιπόν αυτός συντραπέντευσε από φάρμα
λίγο έξω από την Μπράιλα της Ρουμανίας και επιτέθηκε σε τροχονόμο την ώρα που ρύθμιζε την κυκλοφορία σε κεντρική διασταύρωση της πόλης. Ο δυστυχής όμως Ρουμάνος τροχονόμος προφανώς και δεν έμαθε στη σχολή πώς να εκτρέψει την πορεία ενός σταύρου, στέλνοντάς τον στον παχνί του. Ίσως κάποιος Ισπανός, άντε και Μεξικανός συνάδελφός του, να κατάφερνε καλύτερα. Το μεγάλο αυτό ζώο που ζύγιζε τουλάχιστον 300 κιλά κατόρθωσε να ξεφύγει από την επίβλεψη των διοκτητών σε μια φάρμα κοντά στην πόλη της Μπράιλα. Βρέθηκε στο κέντρο της πόλης όπου και κατατρώμαξε από την κυκλοφορία και το άγνωστο περιβάλλον. Εδώ βλέπουμε και το βίντεο. Εδώ η Έλενα λιπότανε το ζώο αντί να λυπάται τους ανθρώπους. Μα δεν, εντάξει. Έλα, ήταν κρίμα της προς το. Εγώ δεν ξέρω, συγκινούμαι με αυτά. Είμαι λίγο ψυγκίνητη βασικά τώρα τελευταία, μάλλον γι' αυτό. Μάλλον πάντως με τον τροχονόμο σίγουρα δεν συγκινήθηκα ιδιαίτερα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, άμα πάθαινε κάτι ο τροχονόμος. Εντάξει, και ναι, αλλά δεν έπαθε. Μια χαρά τον είδα, φώναζε και έλεγε έτσι, ξέρω. Λοιπόν, και πάμε για τα γλυκά. Στα γλυκά, μάλλον. Πολλοί από εσάς, πολλοί από εμάς. Ιδιαίτερα εδώ βλέπω ότι σηκώνει και χέρι η Νικολέτα. Έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στα γλυκά. Πολλοί από εσάς έχετε αδυναμία, γιατί από ό,τι ξέρω δεν το τρώω και ιδιαίτερα. Όχι, τα τρώω, μια χαρά τα τρώω. Α, οπότε μας το. Δεν είμαι και κατσού, δεν τρώω κάθε μέρα γλυκά. Όπως αλλά... είναι η Νικολέτα. Οπότε τα γλυκά φαίνεται πως υπάρχει μια νέα έρευνα που δεν νομίζω ότι αυτούς που τα τρώουν καθημερινά θα τους δώσουν στις καχάρα. Μάλλον θα τους απογοητεύσει, θα έλεγα. Σίγουρα θα τους απογοητεύσει. Γιατί οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η διατήρηση χαμηλών επιπέδων σακχάρου στο αίμα λειτουργεί θετικά για τον εγκέφαλο. Η εν λόγω έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal Neurology έδειξε πως οι άνθρωποι με μεγάλο ποσοστό σακχάρου στο αίμα είχαν και περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη μνήμη τους. Εξετάστηκαν συνολικά 141 άτομα με μέση ηλικία 63 ετών που δεν έπασχαν από διαβήτη. Όσοι από αυτούς είχαν χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, είχαν και περισσότερες πιθανότητες να τα καταφέρνουν σε τεστ μνήμης. Μάλιστα, ο Dr. Clark Walton, διευθυντής έρευνας επικοινωνιών για την Alzheimer Society, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ήδη ότι ο διαβήτης τύπου 2 είναι ένας παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη της νόσου Alzheimer, αλλά αυτή η νέα μελέτη δείχνει ότι τα υψηλότερα επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορεί επίσης να συνδέονται με φτωχή μνήμη σε ανθρώπους χωρίς διαβήτη. Η έρευνα υποδεικνύει ότι η ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος να βελτιώσει τη μνήμη των ανθρώπων ακόμα και αν δεν έχουν διαβήτη. Ωστόσο, όμως, για να δοκιμαστεί η εν λόγω θεωρία, χρειάζεται περισσότερο περαιτέρω μελέτη και έρευνα». Λοιπόν, αυτά. Αυτά, λοιπόν. Για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ξέρεις ότι είσαι καιρό να μας πεις συμβουλή της ημέρας. Αύριο περιμένω τη συμβουλή της ημέρας οπωσδήποτε. Να μου πεις με όλα αυτά που συμβαίνουν, ποια συμβουλή. Θα προσπαθήσω. Δεν σας δίνω και το λόγο. Λοιπόν, φτάσαμε όπως είπαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Για αύριο Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου. Από εμένα την Έλενα Θεοδόρου. Από την Κυριακή Τσανικίδη και την Νικολέτα Τσίκου. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Μείνετε συντονισμένοι στις οθόνες σας, μιας και ακολουθεί η εκπομπή «Ένας τρελός τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινάκη και την Άννα Μορφούλη. Από όλους εμάς, να είστε καλά και καλή σας ημέρα.